ακίνητα ο Δημήτρης, κυρίες και κύριοι, και το επιδεικνύει γιατί πρόκειται να συναντηθεί με το κοριτσάκι. Εδώ είναι το σπίτι μου. Έχουμε και άλλα σπίτια τα οποία τα νοικιάζουμε. Έχω και ακίνητα, πάμε μια βόλτα. Ξέρετε, αυτή είναι η λογική. Να σου δείξω το εψιλό. Πώς το λέτε, το εψιλό 9. Το εψιλό 9. Ο βασιλιάς του Real Estate. Προσπαθούμε να το ξεχάσουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα. Το εψιλό 9. Πού το θυμήθηκες. Δεν μπορεί να και έχει τόσα πολλά ακίνητα, τόση περιουσία και πάει να κάνει ένα δώρο, να αγοράσει ένα δώρο για την παίκτρια του Love Bites. Ήρθα να πάρω ένα δωράκι. Ας καταλήξουμε εδώ. Πόσο χρωστάμε? 4 ευρώ. Όχι ρε, σιγά μεγάλη. Ένα ολόκληρο πακέτο τσιγάρα πρέπει. Κόψα από εδώ, κόψα εκεί, είδες πόσα κίνητα έχουμε. Εσύ είδες, ο κύριος που ξοδευόμαστε. Εγώ μια φορά είχα δώσει 12, άρα δεν τα ξέρα. Και βέβαια, εκτός από πολλά κίνητα, εκτός από όλα αυτά, είναι και ανεξάρτητο αγόρι. Γιατί είναι ο ολόκληρος μαντράχολος και εδώ στην Ελλάδα κόβουμε νωρίς τον ομφάλιο λόρα από τους γονείς μας. Και υπάρχει ανεξαρτησία ειδικά στους άντρες στην Ελλάδα. Για να δούμε το σπίτι. Εδώ είναι το δωμάτιο, αυτό έχουμε με τον αδερφό μου 6,5. Το δικό του κρεβάτι είναι κάτω, το δικό μου είναι πάνω. Αυτό είναι κρίση και είναι όριμα τα παιδιά, μεγάλα. Δεν μαλώνουν για το ποιος θα κοιμηθεί πάνω και ποιος κάτω. Η μόνη μας απορία είναι πώς αντέχει αυτό το κρεβάτι. Το έχουν στερεώσει με... το έχουν περτσινώσει στον τοίχο με... Άμα ζαλίζεις επάνω, κατέβα κάτω, ξέρεις το γνωστό. Τι απλή όμως που είναι στις μέρες μας οι άνθρωποι. Εδώ θα μπορούσε να πάρει στρώμα νερού σε ένα οροφοδιαμέρισμα ολομόναχος. Προτιμά να είναι 6,5 με τον αδελφό της. Η οικογένεια πάνω απ' όλα, βρε, να είμαστε κοντά. Τα στρουμφάκια, τα παιχνίδια του Μπόμπ, το σφουγγαράκι τον είχαν σε άλλο δωμάτιο, γι' αυτό δεν το είδαμε. Και ενώ τον είδαμε εδώ, ας τον δούμε εντωμεταξύ, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Ήταν ωραίο και το κουστούμι μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Ήταν με αυτό εδώ το μαλλί. Δείτε τον τι ωραίος μέσα στο δωμάτιο με την κουκέτα εκεί. Καταπληκτικός. Και μετά στο νούμερο 21 πάει για να φάει με την κοπέλα και όλα έχουν αλλάξει. Δείτε εδώ, δείτε εσύ τι κατάσταση βρίσκεται. Τι συνέβη, για να δούμε το πριν ξανά, το πριν, το δωμάτιο. Βάλε το πέναλ, και τώρα το μετά. Και το μετά. Αυτό. Του επιτέθηκε ο Ζελές. Μα είναι ο αδερφός του πιγκά του κουκέτα. Μα είναι δίδυμοι και παίζουν και δύο, ρε. Αλλά λέει στο κορίτσι, στο νούμερο 20. Έχω τελειώσει και σχολή μακιάζ τέτοια και τώρα σπουδάζω και δημοσιογραφία στη σχολή του Μαλαϊκού. Το όνειρό σου ποιο είναι? Να γίνω πετυχημένη δημοσιογράφος. Το βίντεο αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλαμε να δούμε τώρα. Πάμε λίγο στο νούμερο 20 που λέει στην κοπέλα. Πηγαίνεις σε γυμναστήριο, πηγαίνεις κάθε μέρα ή... Όχι. Η γυμναστική που κάνω είναι στον δρόμο. Στον δρόμο τι ακριβώς κάνω? Επειδή είμαι ασφαλιστικό σύμβουλο, άρα έχω πολύ τρέξιμο. Ακούει και άλλοι γυμνάζομαι και εσύ και λέει θα κάνει τρικέφαλο, θα κάνει κοιλιακού, θα κάνει τέτοια και γυμναστική που κάνει στον δρόμο. Γυμνάζεται, καταλάβετε, επειδή τρέχει ένα ασφαλιστή και έχει πάρα πολύ δουλειά. Είναι, υπάρχει η ίδια λογική σε όλα τα επαγγέλματα. Εδώ ο οικοδόμο, α πούμε. Κάνει βάρη. Κάνει, όχι απλά πάγκο. Βάρη, ναι, αυτό στο καθαριστήριο αυτό κάνει εδώ δουλεύει δικέφαλο. Δικέφαλο, έχει πολύ. Ωραίο είναι το Love Bites. Το σάντουιτ που βάζει εδώ αυτό είναι για αυτήν. Έχει και μαθήματα μαθηματικών στο 19. Πόσο καιρό είσαι μόνος που πέρασε? 5 μήνες. Εσύ? 6 μήνες. Σε πέρασε. Αυτό, πόσο 5, εσύ 6, σε πέρασε ο 5 μήνες. Και στο 18. Μην μετράτε. Και στο 18, έλα να το τελειώνουμε λίγο γιατί γίνεται μακελιό στη συνέχεια. Και στο 18, κάτι έγινε με το πρώην κορίτσι του. Μια φορά έχω ζηλέψει στη ζωή μου. Για ποιο λόγο? Εγώ είχα ζηλέψει επειδή ήταν με ένα φίλο της. Μια πρώην μου και δεν με άφηνε να μπω μέσα, της λέγα ανεβαίνω, όχι μου λέει περίμενα 10 λεπτά να φύγω. Ναι, αποκλείεται δεν είναι. Όχι, όχι ρε, ήταν φίλος, αποκλείεται. Και μάλιστα και το... Θα παίζαν σκάκι και απλά δεν ήθελα να χαλάσουν την... Το εντάξει, δεν ήταν και κάτι φοβερό. Σχέθηκε. Μετά από αυτό ένας συμπαίκτης του στο Love Bites έκανε έναν ποιοτικό σχολιασμό. Ήταν φίλος, καρδιακός. Εντάξει, κάτι καταλάβαμε. Στο 17 ήρθε η ώρα να φύγει το κορίτσι, αλλά ο Δημήτρης δεν τα έχει πει όλα ακόμα. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι ότι έλειπε από το δικό μας το δείπνο να το περάσει τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό μου. Κάτσε κερά μου, εδώ είχαμε ετοιμάσει τέτοιο λόγο να βγάλουμε να διαβάσουμε 2-3 λεπτά. Πήρε τον κατήφορα αυτή και έφυγε. Αυτή ήταν στο ασανσέρ.